Σήμερα βρίσκομαι στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην έδρα του Όφη, το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης ή αλλιώς Γιατί Κουλέ. Μαζί με την ΠΑΕ έχουμε οργανώσει ένα παιχνίδι για δύο τερματοφύλακες ομάδας. Ο ένας νυν, ο άλλος πρώην. Οι οποίοι θα κληθούν μέσα από τέσσερις γρίφους, οι οποίοι είναι γραμμένοι σε μορφή μαντινάδας, να οδηγηθούν στον κρυμμένο θησαυρό. Σύφης Δασκαλάκης. Μάλιστα. Ετών. 41. Χρήστος Μανδάς τον πρόλαβε εσύ να παίζει. Ήμουν πολύ μικρός δηλαδή. Τα χαρτάκια. Χαρτάκια. Ήμουν σπάνιο. Μάζευα, αλλά δεν θυμάμαι να το έχω παιδί. Ήμουν σπάνιο. Έπρεπε να δώσεις κανένα ριβάλτο, πρέπει να δώσεις για να μην πάρεις. Έχω τέσσερις φακέλους. Κάθε φάκελος κρύβει ένα γρίφο σε μορφή μαντινάδας. Αυτοί οι γρίφοι θα σας στέλνουν σε διαφορετικά κομμάτια του γηπέδου. Είναι τέσσερις γρίφοι και στον τελευταίο θα πάρετε ένα τελευταίο στοιχείο που θα σας οδηγήσει στον κρυμμένο θησαυρό. Δηλαδή συνεργάζεστε, είστε ομάδα. Εντάξει, εγώ είμαι αφαιρετίνος της υπόθεσης σήμερα, να το πω έτσι. Πρώτος φάκελος, ανοίγεις και διαβάζεις μαντινάδα, θέλω να το πεις κριτικά όμως. Λοιπόν, από ΠΑΕ εκλείδωσε η νίκη με Μαδρίτη και κάναμε περήφανη ολόκληρη την Κρήτη. Μεγάλη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης, προκριθήκαμε στο UEFA με 2-0. Να σκεφτώ τώρα, ας πούμε, εγώ που μπήκε τον γκολ που απέκλεισε την Ατλέτικο, ας πούμε. Δεν παίζω, εγώ δεν. Μαζί είστε. Το δεύτερο γκολ λοιπόν είχε μπει με πέναλτι, το είχε βάλει ο Τσιφούτης. Πάμε προς την εστία αυτή. Επειδή ήσουν ψιλοαγέννητος τότε, ο Όφη το δεύτερο γκολ το είχε βάλει με πέναλτι σε αυτή την εστία ο Τσιφούτης, το οποίο μάλιστα με VAR. Πολύ πιθανό να μην μετρούσε κιόλας. Άρα ψάχνουμε το δεύτερο γκολ που ήταν από εδώ πέρα. Έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου το οποίο δύσκολο να. Γιατί είχαν. Όπα. Μόλις το βρήκαμε. Όπα. Εσείς ψιλστάχερα ψάχνουμε. Λοιπόν, να το κολλήσω εδώ το πρώτο. Τσιφούτης λοιπόν από εδώ εκτέλεσε το πέναλτι. Ναι. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι αν πήγε δοκάρι. Αν με ρωτάς στο βίντεο. Δεν την πέρασε τη γραμμή. Ο διαιτής καταλόγησε τον γκολ και έληξε το παιχνίδι 2-0 και κάναμε αυτή τη μεγάλη πρόκριση σαν ομάδα. Δεν περίμενα να το βρείτε τόσο εύκολο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενα. Σε κουβάλει φίλε. Δεν ξέρω, παιχνίδι δεν χάνω. Ήταν ψιλοαγέννητος ο Χρήστος, δηλαδή. Εντάξει. Η επόμενη μου σκέψη να την πω. Επειδή είχε ακουστεί, όχι είχε ακουστεί, ήταν ένα γεγονός ότι οι παίχτες της Ατλέτικο είχαν σπάσει μέσα τα αποδυτήρια, λεκάνες, νυπτήρες τα πάντα. Είχαν αφήσει επειδή. Είχαν θυμώσει λόγω του πέναλτι και αυτά. Και ίσως πήγαινα στα αποδυτήρια να δω μήπως εκεί, ας πούμε. Αλλά ήταν λίγο τραβηγμένο. Ωραία, φάκελος νούμερο 2. Διαβάζετε, παίζετε. Εγώ έβαλα το πρώτο γκολ πριν φύγω για τα ξένα. Και αν θες να βρεις το θησαυρό, πρώτα θα βρεις εμένα. Εγώ έβαλα το πρώτο γκολ πριν φύγω για τα ξένα. Και αν θες να βρεις το θησαυρό, πρώτα θα βρεις εμένα. Εμένα πάει το μυαλό μου, θα το αφήσω όμως στον Χρήστο που δεν πάει. Νομίζω. Για πες. Μαχλάν. Μπράβο, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Στα αποδυτήρια έχει καμία φωτογραφία του. Κι άλλοι κάνανε μεταγραφές σοβαρές, αλλά. Να βάζανε και τον γκολ. Και το πρώτο γκολ, λέει το πρώτο γκολ. Αυτό δεν πάει να βάλω. Α! Όπα, 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 όπα. Όπα. Και πάλι με χλάστο βάλει το πρώτο γκολ. Με την Ατλέτικο, ας πούμε, αν ήταν. Φωτογραφία. Είναι ο χώρος για τα αποδυτήρια της ομάδας μας, του προπονητή και μία αίθουσα που έχουμε που είναι για. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κάτσει να χαλαρώσει και έχουμε εδώ όλες τις φωτογραφίες από την ιστορία της ομάδας όλα τα χρόνια. Σίγουρα είδα εμένα. Αλλά δεν μας κάνω. Τροπεοθήκη. Όφη Ατλέτικο 2-0. Αυτοκόλλητο δεν βλέπω. Ανέβασες φωτογραφία μια φανέλα. Ναι. Ξέρω ότι έχει τραβήξει αυτή η φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η φανέλα. Κατάλαβες. Θα σου έλεγα ότι. Φανέλα του Μαχλά εννοείς. Ναι. Ανέβασα στο Instagram μια φωτογραφία του Μαχλά πριν από λίγη ώρα, όντως. Και δεν ξέρω πού βρίσκεται, οπότε μπορεί να βρίσκεται εδώ αυτή. Άρα ψάχνουμε τη φανέλα αυτή. Άρα πάμε στα. Άρα πάμε. Μέσα παντού, μπαίνουμε. Να τα σε πάρω. Ξεκόλλησε το, κόλλησε το στην πλούζα σου. Εσύ μαζεύεις τους γρίπες, εγώ τα. Πρόσεχε με τη ρίξη. Αυτό πρέπει να κάνει 20.000. Θα μα δώσει άλλη νύχτα. Δεν δίνονται εδώ οι συνεντεύξεις, δίνονται έξω. Και τι έδωσα τύπου είναι αυτή. Είναι για τους παίχτες πριν το παιχνίδι, έρχονται κάθονται εδώ, ξέρεις, χαλαρώνουν και δεν. Εγώ είμαι στην τίτα πάντα. Πάω, δεν με βγαίνω. Εγώ πριν τα μάτς δεν μπορώ να με χαλαρώσω. Είμαι χαλαρός όλη την ημέρα μέσα στο ξενοδοχείο. Μπορεί και να είναι λάθος αυτό, αλλά όταν έρχομαι εδώ πέρα είμαι.
Έχει υπερένταση, είσαι αγχωμένο, τι είναι δηλαδή. Έχω υπερένταση, μπορεί να είναι και άγχος που μου βγαίνει υπερένταση. Απλά το αποβάλλω και τη στιγμή και είμαι πιο πολύ στην τσίτα. Το άγχος είναι καλό, επικοδομητικό άγχος βασικά. Αν δεν έχει και άγχος, πάρα πέτσε και ψηλά διάφορο. Δεν λειτουργεί. Ναι, απλά εγώ το ρωτάω γιατί και η θέση του τερματοφύλακα είναι διαφορετική. Πολλοί ποδοσφαιριστές υποστηρίζουν ότι όταν ξεκινάει ο σφυρίζει ο διαιτητής, δεν υπάρχει άγχος για τον τερματοφύλακα. Είναι το ίδιο που δεν έχει την ίδια συμμετοχή στο παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να δράσει σε συγκεκριμένη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση γιατί οι παίκτες μέσα τρέχουν. Οπότε δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν. Ο τερματοφύλακας έχει χρόνο να σκεφτεί, άπειρο. Πολλές φορές. Μόνο σκέφτεται. Ναι, μόνο σκέφτεται ουσιαστικά γιατί πρέπει να σκέφτεται και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Δηλαδή μια βαθιά παλιά να προλάβει, να τη διαβάσει τη φάση που λέμε, να ενεργήσει ας πούμε σωστά. Με Μαχλά δεν υπήρξε συμπαίκτη. Εννοείται ότι υπήρξε συμπαίκτη. Υπήρξε συμπαίκτη. Βεβαίως. Με τον Νίκο τον Μαχλά είχε έρθει τότε από τον Ηρακλή, είχε γυρίσει. Να είχε ξεπάσει τον Ηρακλή και από τον Ηρακλή είχε. Έτσι σε εμάς. Πιτσιρικάς εγώ. Εγώ έγινα καλύτερος στην αιτία ο Νίκος ο Μαχλάς, γιατί μου βάζει κάποια γκολ τα οποία δεν καταλάβαινα πώς μπαίνανε. Με όσο καλύτερος κάνεις προπονήσεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι και εσύ. Και έβαλε το πρώτο γκολ με την Ατλαντικό, σε αυτό αναφέρει το Γρίφος. Και έφυγε στα ξένα, πήγε στη Φίτεση, που εκεί πήρε και χρυσό παπούτσι το ρόλο ότι. Βλέπετε που βρισκόμαστε σε ένα γήπεδο Super League. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να βρεθούμε σε ακόμα περισσότερα, δεν έχετε παρά να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, ένα like στο βίντεο, καθώς και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην BioOffi που μας επέτρεψε να κάνουμε βίντεο σαν και το σημερινό εδώ πέρα στην έδρα της, το Γιατί Κουλέ. Συνεχίζουμε με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Γρίφος νούμερο 3. Κανόνι στην επίθεση. Σε όποιο μάτς και αν μπήκα, φόβος και τρόμος των διχτιών από την Κώστα Ρίκα. Εντάξει τώρα. Κάτσε, έλα, ανέβα στη πλάτη μου. Ρόναλντ Γκόμεζ, μουντιαλικός και πολύ συμπαθής σε όλο το νησί. Ρόναλντ Γκόμεζ, Μήπως από τη δίποτε αλλαγή μπήκα από τον πάγκο, ίσως είναι στον πάγκο. Νομίζω λέει ότι από την αλλαγή μπήκα. Κανόνι στην επίθεση σε όποιο μάτς και αν μπήκα. Έχει πουθενά κανένα κανόνι, κάτι, τίποτα. Ναι, θα πάμε να τσεκάρουμε στον πάγκο. Πάμε όμως σε μια βόλτα τα αποδυτήρια μου, είχε μια αυτογραφία του. Εδώ είναι που είστε στα μάτσα αποδυτήρια. Ναι, ναι, εδώ είναι τα δικά μου. Εδώ καθόμουν. Εδώ ακριβώς. Εδώ, όπου έβρισκα μας. Εδώ, ναι, στην άκρη. Ωραία. Έχετε στάνταρ θέσεις. Δηλαδή, εδώ βλέπω. Λέει Μπαλογιάννης, Νέιρα, Μεγιάδο. Είναι στάνταρ θέση που καθόμαστε. Τώρα δεν έχει όλα τα ονόματα γιατί θα βάλουν καινούργια αυτοκόλλητα. Λόγω ότι τελειώνει η χρονιά, θα βάλουν όλα τα ονόματα ξανά. Αλλά καθόμαστε στάνταρ. Ο καθένας έχει τα δικά του γούρια, ξέρεις, δεν το αρέσει να αλλάζει. Εκεί που ξεκίνησε, εκεί θα. Πάντως, να ξέρεις και εγώ στο τοπικό. Αν κάποιος μου έρχεται. Αν κάποιος έρχεται να μου φάει τη θέση, τρελαίνομαι. Επικοινωνία με Γκόμες έτσι. Φοβερός. Είχε μάθει και κάποιες λύσεις ξυλικά. Ναι. Τον πειράζαν. Ήταν ένα παιδί το οποίο του άρεσε, ήθελε να τον πειράξει. Άμα τον πειράζει, ερχόταν και σαν σου έλεγε πειράξε. Σου λέω, το λέγαμε χοντρό, εγώ έλεγε, απαντούσε, ξέρεις, τα ελληνικά σπαστά και θα πάω, λέει, στο Μουντιάλ και θα βάλω γκολ και θα σηκώσω φανέλα, θα πω Σύφη, πάρτο. Σύφη μου λέει, πάρτο. Ναι. Νομίζω θα τσεκάρουμε εδώ. Τώρα, άμα είναι το αυτοκολλητάκι, θα δείχνει την πατήσαμε. Αγαπημένη στέγη για να κάθεσαι. Εντάξει, και εδώ τα τρώσαι και δεν, εννοώ τα πιάνεις. Δεν ακούς τίποτα, δεν ακούς. Δεν ακούς τίποτα. Άμα το φυλάκας, άμα ακούει τι λένε απ' έξω. Καθάρισε. Και εγώ, να ξέρεις, σαν προσωπική εμπειρία, πιο πολύ ακούω όταν παίζουμε εντός έδρας. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι γίνεται πιο πολύ φασαρία παρά στα εκτός. Ειδικά στα εκτός, δηλαδή, που είναι πιο πολύ η αντίπαλη ομάδα που στην ουσία λένε άσχημα, ναι, σε βρίζουν. Εκεί είναι σαν να μην ακούω τίποτα, λες και είναι άδειο το γήπεδο. Πάμε. Τι εναλλακτική έχουμε τώρα. Η εναλλακτική είναι στον πάγκο λόγω του ότι λέει όσες φορές και αν μπήκα, λέει η Μαντινάδα. Από πού να μπει, τον πάγκο. Ξέρεις ότι ο πάγκος είναι αγαπημένη μου θέση εμένα. Δεξί πάγκ. Την ξέρεις τη θέση. Άκου να δεις. Την ξέρω γιατί σαν τερματοφύλακας έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια από τον πάγκο. Άπειρα μη σου πω. Οπότε ναι. Χριστό. Άκυρος και ο πάγκος. Κωνσταντίνα, καμία σημαία της Κωνσταντίνα πουθενά. Τα άλλα δίχτυα δεν τα ψάξαμε, αλλά δεν είπα, πήγαμε εκεί στο πέναλτι. Μήπως αυτό που είπε πριν να μιλήσω είναι μια παγίδα, ότι. Ή μήπως είναι σε κάποια φωτογραφία. Τι να μην το δω, ή πήγανε μετά και το βάλανε μετά που ανοίξαν το φάκελο. Μπορεί να μας την κάνανε. Ξαναπάμε μέσα, τι έκαμε. Στα ίδια λιμεριά. Αλλά αγάπη μου. Δεν ήταν πριν εδώ. Δεν ήταν πριν. Είσαι σίγουρος. Ή πρέπει να πάτε στο αλμίατρο μετά το σημερινό γύρισμα. Ή όντως τα level της παραγωγής είναι ψηλότερα. 100% δεν ήταν εδώ, γιατί όταν περνάω από εδώ πέρα ξεκίνησα να τα σκητάω κι εγώ όλες από εδώ πέρα. Δηλαδή, όρκο τιμής εδώ σαν στην Κρήτη να με φέρουν το γλέντι που ακολούθησε και οι κριτικοί το ξέρουν. Πάλι ξέρεις. Ναι, ρε φίλε. Τι, γλέντισες κι εσύ.
Εγώ ήμουν μικρός βέβαια, αρκετά. Αλλά να, όλες αυτές οι φωτογραφίες. Για το κύπελο που είχε πάρει. Ο όρκος τιμής είναι για το κύπελο. Το κλειδάκι με βοήθησε γιατί πήγαμε πριν στην τροπαιοθήκη. Οπότε θα ξεκλειδώσουμε και θα βρούμε κάτι μέσα. Όρκο τιμής έδωσαν όλος ο όμιλος της ομάδας, ας πούμε, της Κρήτης, στους κριτικούς ότι πάμε να φέρουμε το κύπελο στην Κρήτη. Το κύπελο το οποίο κατακτήσαμε το 87 ενάντια στον Ηρακλή. Πάμε στην τροπαιοθήκη, ναι, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς. Λογικά ξεκλειδώνει με το στοιχείο που μας έδωσε ο Ρόναλντο Γκόμεζ. Κι άλλο κλειδί. Πάντως εδώ βλέπω, είναι το κύπελο του 87, σωστά. Αυτό δεν είναι. Προβληματισμένα σε βλέπω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Βρήκαμε άλλο ένα κλειδί. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο, δεν υπάρχει άλλο φάκελο. Ναι, ορίστε. Να το θησαυρό. Το κύπελο. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά έχουμε βρει μια καλύτερη. Δεν είναι αυτό ο θησαυρό. Όπως είναι ή το βλέπω. Ότι πάμε στα αποδυτήρια, όπως είπες, ή στην μπουτίκ. Το κλειδί του φροντιστή, το δωμάτιο του φροντιστή. Όχι, είναι πιο μεγάλο. Άκυρο φάγαμε. Ναι. Μέσα στο γήπεδο είναι και τα VIP βέβαια. Τα αυτά πάνω δημοσιογραφικά. Εδώ το μεταξύ από πάνω είναι και η θύρα των οργανωμένων, σωστά. Ναι. Δηλαδή όταν έχει μάτς πρέπει να γίνεται... Να τρέμει. Ναι, όταν γεμίζει από νωρίς το γήπεδο μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Ξέρεις ότι υπάρχει απ' έξω ο κόσμος ο οποίος θα σε υποστηρίξει, εννοείται ότι σου δίνει. Πόσο μάλλον δηλαδή στην ένταση στο γιατί κουλέ, να είναι οι τέσσερα από πάνω σου. Προσωπικά για μένα που σαν παιδάκι ερχόμουν στις τέσσερα και παρακολουθούσα τα παιχνίδια ήταν ακόμα πιο δυνατός δεσμός. Θεωρητικά τα VIP είναι εκεί πέρα για τους επίσημους της ομάδας. Κοίταξε. Ναι, τα σκαλοπάτια είναι πολλά. Εκεί ήταν λίγο πάνω και πάμε άκυρο. Έχετε τίποτε μάτσα από τα VIP από εκεί? Ναι, εγώ έχω δει μια φορά. Εδώ είναι τα επίσημα. Θύρα 9. Η ώρα της κρίσης. Αν δουλεύει το κλειδί είναι το θέμα τώρα. Πάμε. Έλα, αγάπη μου. Όλε! Όλα, πού δεν βλέπω τα ξεκλειδώνει μου. Μπράβο. Έτοιμος, πάμε. Κάτσε ρε, τρεις είμαστε. Θα πιούμε μια και άλλη μια. Μπορώ να πω μια αμαρτία μου. Είμαι τόσο καιρό εδώ στην Κρήτη και δεν έχω πιει ούτε μια φορά. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Το λες επειδή θα παιχτεί και θα το δουν πολύ από την ομάδα και δεν εντάξει. Δεν μπορώ να πιω. Εντάξει, εγώ έτσι στην αρχή έτσι ήμουν, αλλά μετά ξεπέρασα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Μάγκε, συγχαρητήρια. Βάζει άλλη μια συγχαρητήρια. Ωραία, φίλε. Βαράει αυτό πολύ, ε. Ήταν καλή όμως. Ναι. Ποιο άλλη μία εμείς. Έλα. να κάνω μια ερώτηση ότι μου κέντρο στο μάχη τώρα με δύο ποτηράκια αυτά είναι... Υγεία. Μετά, άμα πιείς άλλες δυο, ναι. Δεν θα σε νοιάζει, μετά πιείς αέρα. Αυτή εδώ η ρετρό μπάλα του Όφη, η οποία δόθηκε σαν έπαθρο στο σημερινό βίντεο του κρυμμένου θησαυρού, μαζί με την υπογεγραμμένη φανέλα του Όφη από παίχτες της ομάδας, δίνονται σε giveaway αυτή τη στιγμή από το Instagram προφίλ μου. Οπότε εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε εκεί, follow στο δικό μου λογαριασμό, follow στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Όφη και ένα σχόλιο αφήνετε κάτω με tag δύο φίλους σας και μπαίνετε στην κλήρωση.